Η επόμενη καλεσμένη μα είναι ιδιαίτερα αξιόλογη. Παρ' όλα αυτά, το παρατσούκλι που έχει είναι Greek killer. Γιατί θα μου πείτε, έχει φέρει καμία δολοφόνο. Όχι, έχω φέρει την πιο σημαντική Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια ή καλαθοσφαιρίστρια. Το ίδιο είναι. Εβίνα Μάλτσι. Ε, τι, να, τι να πρωτοπώ για σένα. Πρώτα απ' όλα, έχω μια ανασφάλεια με το αθλητικό ρεπορτέ γιατί δεν είναι το φόρτε μου. Έχει κάνει τα πάντα. Έχει παίξει. Μπάσκετ σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Mm. WNBA. Ήσουν στην Αμερική, έπαιζε μπάσκετ, κυκλοφορούσε, αναγνώριζαν. Ε, θέλανε αυτόγραφο. Κάπω έτσι. Κάπω έτσι. Πολλέ φορέ με την εθνική ομάδα. Τι, τι άλλο, τι φανταστικά πράγματα έχει κάνει. Έχει πάρα πολλέ ε, διακρίσει. Δεν θα πω κάτι, μην κάνω καμιά πατάτα. Αλλά είσαι ο. Δεν θα πω ο Γκάλη, η καλύτερη Ελληνίδα μπάσκετπολιστρία. Σε ευχαριστώ που ναι. λες ο θηλυκό Γκάλη, γιατί το έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ. Ναι. Ε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να μην έχει καμία ανασφάλεια με το αθλητικό ρεπορτάζ. Οκ. Okay. Εντάξει. Αν πω κάμια βλαχιά διόρθωσέ με. Έπεσε μπράσκετ μέχρι τα 42. Σου. Όχι, μέχρι τα 40. Plus. Μέχρι τα 40, Λέει, 40 plus. κάτι, ναι. Οκ. Okay. Είσαι πάρα πολύ νέα ακόμα. Και είπε ότι αποφάσισε να σταματήσει γιατί έχει φθορά. Αλλά παρόλα αυτά αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία okay όταν σταμάτησε. Γεμάτη ζωή και εκρηκτικότητα. Ναι, ισχύει. Ε, Δεν μου λείπει. Αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνουν συνήθω όλοι. Από εκεί ορμόμενη μπορώ να πω ότι ήμουν οκ okay που σταμάτησα. Ενώ χορτάτη. Ναι. Ε, αλλά έκανα και μια προετοιμασία. Γιατί σταμάτησε. Ε, γιατί ήρθε το. Αυτό. Ναι. Δεν είναι ότι σου λέγανε όλοι στα μάτα, στα μάτα, ήταν δική σου απόφαση. Όχι, δεν μου λέγανε η αλήθεια: είναι Όλοι στα μάτα. Mm -hmm. ε, ήταν δική μου απόφαση, αλλά παρόλα αυτά, όταν φτάνει 40, πόσο άλλο να παίξει, mm -hmm. και επίση ε, πρέπει να αφήνει και λίγο χώρο για του άλλου. Ναι. το βαρέθηκε καθόλου. Γιατί σε ρωτά, έχουν έρθει εδώ ε, αρκετοί αθλητέ, έχουν έρθει και μπασκετπολίστες ε, Α πούμε, ο Φασούλα μου έλεγε ότι δεν παίζει. Του λέω, μα πώ είναι δυνατόν να φασούλα να μην παίζει ακόμα. Μου λέει, Γιατί αγαπώ τόσο πολύ τον μπάσκετ, το σέβομαι τόσο πολύ που δεν θέλω να συνεχίσω να. να... Εσένα σε έχω δει να κάτι σουτάκια σε κάτι βίντεο. Δεν παίζω, η απάντηση okay, είναι. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν απέχω εντελώ. Mm -hmm. Δηλαδή, τώρα, άμα είχε εδώ μία μπάλα και ένα καλάθι, θα παίζαμε. Ναι, εγώ ε, δεν. Δε, εσύ θα παίζε μόνη σου, ναι. και θα κοιτούσα. Ναι, Αν βρεθώ σε χώρο του μπάσκετ που βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά, ναι. θα συμμετέχω. Αλλά δεν θα βάλω στο πρόγραμμά μου ε, να φτιάξω τη τσάντα μου και να πάω να παίξω μπάσκετ μια ή δύο φορέ την εβδομάδα. Θα ναι. αποφύγω. Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό, ένα μικρό μέρο. Ε, δεν ήταν δεδομένο και κανονικό το να παίξει μπάσκετ. Λέγατε λίγο ψέματα στον μπαμπά για το ότι <laughs> λείπει στην προπόνηση γιατί ήταν που σε έβλεπε κουρασμένη. Πόσο μακρινό ήταν όλο αυτό. Είχε πει βέβαια στη μαμά σου: Εγώ θα παίξω μπάσκετ και θα βάλω και λεφτά. Μέσα πει... σου, πώ το πίστευε, Προφανώ πολύ. Και επειδή το συζητάω ακόμα με τη μητέρα μου, μου λέει ότι το πείσμα σου δεν υπήρχε. Δηλαδή, μα κοιτούσε στα μάτια και έλεγε: Εγώ θα παίξω μπάσκετ, έλεγα Θα πάω στην Αμερική. Mm -hmm. Και έλεγα Δεν θα γυρίσω ποτέ. Ναι. Το οποίο αυτό δεν συνέβη. Ναι. Γιατί γύρισε, Γιατί το λέω αυτό, Γιατί πολλέ φορέ ρωτάμε επιχειρηματίε γιατί επέστρεψαν και έχουν μια καλή απάντηση. Αλλά για, ένα, για μια γυναίκα που παίζει μπάσκετ. Ε, ειδικά επειδή είναι τόσο ανεπτυγμένο το σπορ στην Αμερική, α, φαντάζει ακόμα πιο παράλογο το ότι διάλεξε να επιστρέψει. Επέστρεψα στην Ευρώπη, δεν mm. επέστρεψα στην Ελλάδα. Οπότε mm -hmm. Ισπανία α... έχει παίξει, ε, Τουρκία έχει παίξει. Να σε διευκολύνω. Ναι. Λοιπόν, ε, Ισπανία, Γαλλία, Τσεχία, Πολωνία, ε, Ουγγαρία, ναι. Τουρκία. Αυτά θυμάμαι τώρα. Okay. Ε, οπότε επέστρεψα στην Ευρώπη. Δηλαδή έμεινα σε υψηλό επίπεδο. Δεν επέστρεψα στη χώρα μου που το επίπεδο δεν ήταν όσο υψηλό ήθελα. Mm -hmm. ε, δεν ήταν πίσω γύρισμα. Οι γυναίκε στην Αμερική παίζουν το καλοκαίρι. Ah, δεν okay. παίζουν όλο το χρόνο. Οπότε okay. μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Μπορεί να παίζει μια ολόκληρη σεζόν το χειμώνα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στη συνέχεια να πα στην Αμερική. Mm -hmm. ε, αν εννοεί γιατί σταμάτησα από την Αμερική και δεν συνέχισα, είναι ακριβώ αυτό. Είχα πολύ μεγάλη φθορά. Λόγω του ότι ανάμεσα σε δύο χρονιέ δεν είχα κανένα break, κανένα yeah. διάλειμμα. Και γιατί μου έλειπε πάρα πολύ η χώρα μου, η φίλη μου, η οικογένειά μου. Mm -hmm. Αν σε ρωτήσει ένα άσχετο, τι είναι μπάσκετ, Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, Τι είναι αυτό που σε τραβάει, Γιατί μπάσκετ και όχι ένα άλλο σπορ. Αν με ρωτήσει, τι είναι μπάσκετ, Να το εξηγήσω ότι είναι το παιχνίδι, Γιατί εμένα. Τι σημαίνει για σένα είναι αφηρημένα. Έρωτα, ναι. Είναι μάχη, είναι πολεμό. Οι μάχε γίνονται μέσα μα, δεν γίνονται έξω μα. Οπότε δεν είναι μάχη, δεν είναι πόλεμο. Είναι παιχνίδι ναι. και είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Mm -hmm. ε, τι είναι αυτό, πιστεύει που σε τράβηξε συγκεκριμένα στο μπάσκετ και όχι. Γιατί είσαι πολύ αθλητική είσαι ψηλή, τι ύψο έχει. 1,78. 1,78 είναι κοντή στο μπάσκετ. Είναι μέτρια πολύ. Δεν είσαι πάντω στι ψηλέ. Ε, τα ψηλά κορίτσια πόσο είναι τώρα ε, που παίζουν. Εξαρτάται. Έχει και δύο μέτρα, έχει και δύο και. 95 είναι το σύνηθε. Ναι. Στι ψηλέ. 1,95 για, για κορίτσια μπάσκετ. Okay, έχουν ψηλό πάρα πολύ τα κορίτσια. Ε, τι είναι αυτό λοιπόν που σε τράβηξε στο συγκεκριμένο, Η ομαδικότητα, Δεν νομίζω. Ναι. Ε, έκανα την επιλογή μου πολύ μικρή. Ε, σίγουρα ότι ήταν παιχνίδι με άλλου. Σίγουρα δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι ατομικό άθλημα mm -hmm. αυτό που θα με τραβούσε. Mm -hmm. Αλλά παίζανε τα αδέρφια μου. Οπότε ναι. από εκεί ξεκίνησε αυτό. Είχα εικόνε. Μέσω σπίτι μπάλε, του μπάσκετ, παπούτσια, φανέλε και με πέραν μαζί του. Οπότε mm -hmm. ξεκίνησα έτσι. Mm -hmm. ε, Στι γυναίκε, το μπάσκετ είναι διαφορετικό από ποια άποψη. Φαντάζομαι ότι ίσω είναι λίγο πιο αργό, ε, αλλά είναι ενδεχομένω πιο μαχητικέ γιατί λένε ότι οι γυναίκε δεν δε θε να μπλέξει γενικότερα με τις γυναίκες. Mm -hmm. τι γυναίκε. Ποια είναι η διαφορά που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε κι εμεί, Εκρεβρίζομαι που λε ότι δεν είναι γρήγορο το ίδιο. Ε, σίγουρα υπάρχουν διαφορέ βάσει φύλων που έχει mm -hmm. να κάνει με τα σωματομετρικά mm -hmm. Εννοείται ότι. Ένα άντρα, ίσω είναι πιο γρήγορο πιο δυνατό. Ε, η κύρια διαφορά που θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει είναι ότι το μπάσκετ στι γυναίκε παίζεται κάτω από τη στεφάνη. Okay. Ενώ στου άντρε παίζεται πάνω από τη στεφάνη. Ναι. Και αυτό στο ευρύ κοινό το κάνει πιο, ε, πιο ωραίο στα μάτια του. Θέλουν να το βλέπουν περισσότερο γιατί λέμε καρφώματα. Ναι. Στι γυναίκε δεν θα δει τόσα καρφώματα. Είναι πολύ λίγε οι γυναίκε που καρφώνουν. Είναι πιο σπάνιο αυτό το θέαμα. Αλλά σε πολύ ψηλό επίπεδο δεν θεωρώ ότι έχει να χάσει κάτι από του άντρε. Ναι. Οι, οι γυναίκες γυναίκε που είναι καλύτερε στο που από του άντρε, να το πάμε έτσι για να μην σε εκνευρίσουμε. Ωραία. Στην τακτική. ναι. <laughs> στην αντίληψη του παιχνιδιού. Ναι. Ε, στην εκτέλεση. Ναι. Είναι καλύτερε στο να πάρουν μια οδηγία και να την εκτελέσουν όπω έχει. Ίσως γιατί ελέγχουν περισσότερο τα ένστικτά του σε σχέση με του άντρε. Αυτό δεν είναι ούτε μειονέκτημα ούτε πλεονέκτημα. Ε, και εγώ θα τολμήσω να πω στο σουτ. Ναι. Εγώ θα τολμήσω να το πω. Είναι πιο εύστοχε. Εγώ έτσι πιστεύω. Το καλάθι είναι να το πιστεύει ή να έχει την τεχνική. Ε, και τα δύο, αλλά σίγουρα να το πιστεύει. Οκ. Mm -hmm. okay. Άρα είναι να έχει την αυτοπεποίθηση ότι εγώ θα το βάλω. Ναι, ναι. Και την κρίσιμη στιγμή κιόλα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα στον μπάσκετ. Έτσι, ε, εκεί είναι. είναι αυτή η, έκφραση που, η έκφραση που λέμε όλοι αυτό έχει μεγάλη πίστη στον εαυτό του για να πάρει αυτό το σουτ. Mm -hmm. η... Στην Ελλάδα ζήσαμε το θρίαμβο του 87, το γυρομπάσκετ. μπάσκετ Ήσουν πολύ μικρή. Ναι, αλλά με επηρέασε πάρα πολύ. Σε επηρέασε πάρα πολύ. Ακόμα. Ήταν το εθνικό σπόρο, η εθνική μα περηφάνεια. Τώρα, το γυναικείο μπάσκετ, που εμεί δεν, δεν το παρακολουθούμε ίσω τόσο πολύ, πού βρίσκεται, Είναι σε μεγάλη δόξα, σε παρακμή ή σε μια ενδιάμεση πορεία, Σίγουρα δεν είναι σε παρακμή. Είναι σε μια πάρα πολύ καλή θέση στο πανευρωπαϊκό στερέωμα. Ε, η μεγαλύτερη θέση που λάβαμε ποτέ ήταν τέταρτη πανευρωπαϊκή. Mm -hmm. Και τώρα τα κορίτσια του χρόνου έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία γιατί το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα γίνεται στη χώρα μα. Οπότε πολλά μπορούν να συμβούν. Μπορούν να καταρρύψουν δηλαδή αυτή την ανώτατη διάκριση και να κάνουν κάτι καλύτερο. Ναι. Σε μια εποχή όπου έχουμε Instagram, πάρα πολύ φρουρού και αρώματα, πολύ μακριά νύχια στα κορίτσια από την εφηβεία, το ξέρω γιατί έχω κόρη στην εφηβεία. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που ενδιαφέρει. Ή λένε, Ωχ, Αμάρ, πρέπει να πάω έξω. Θα σπάσω τα νύχια μου τα έχω φτιάξει τώρα, είναι καινούρια. Γιατί και οι εποχέ η αλήθεια είναι ότι έχουν τι μόδε του. Mm -hmm. Πάνε οι Ελληνίδε, τα, τα κορίτσια μα να παίξουν μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερε κοπέλε ή οι γονεί του, όταν αποφασίζουν αυτοί, αποφεύγουν το μπάσκετ λόγω τη επαφή. Ότι θα χτυπήσει το Ο παιδί. Την ναι. ναι που μπορεί να σημαίνει και σπασμένο νύχι και τα σχετικά. Όμω, οι <laughs> κοπέλε που αγωνίζονται σήμερα, που ακολουθούν πάρα πολύ τα δρόμενα, και τα νυχάκια του φτιάχνουν και δεν τα σπάνε, και τα μαλάκια του φτιάχνουν και δεν χαλάνε, και έχουν βρει τα διάβροχα που και αυτά δεν χαλάνε. Οπότε. Είναι θέμα πιο πολύ το ότι πιστεύει κάποιο ναι. που δεν το έχει δοκιμάσει. Ναι. Είναι τη μόδα δηλαδή το μπάσκετ. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Ναι. Τι πιστεύεις, ποια πιστεύει ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για ένα κορίτσι το 2024 που θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ στην Ελλάδα, Το ότι στη συνείδηση του κόσμου στην Ελλάδα το μπάσκετ είναι ένα αντρικό άθλημα. Mm -hmm. Οπότε εκεί θα αντιμετωπίσει αρκετέ δυσκολίε, αμφισβήτηση, απαξίωση. Ε, καταθέτω και δικά μου βιώματα φυσικά. Το αλλά... έχει ζήσει, το έχει πει σε συνέντευξη. Εννοείται. Τι σου λέγανε. Ε, 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 Έλα, δεν πειράζει να αργά, πε το. Εντάξει, νομίζω το χειρότερο ήταν ότι για, για, πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και πρόσφατα, έλεγα. Ακόμα μάλλον το, ακού, το ακούω να το λένε. αν ε, Άν ήσουν άντρα. Άρε, να ήσουν άντρα. Ναι. Τόσο ταλέντο χαμένο σε μια γυναίκα. Αλήθεια. Ναι, έχω ακούσει διάφορα τέτοια. Και τι απαντά σε αυτέ τι περιπτώσει. εντάξει, τώρα εξαρτάται ποιο το πει. Ναι. θέλω να μου πει αυτό γιατί νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνή. Έχει τύχη να βρίσκεσαι σε μπασκέτα, να είναι άντρε να παίζουν και να πει: Δώσε μου λίγο. Το έχει κάνει αυτό, και να τρίβουν τα μάτια του. Έχει συμβεί αυτό το, το παίζωνα. Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Ναι. Θε να το περιγράψω. Ναι, ακριβώ. Ναι. Ε, το 2017 με κάλεσε ο Γιώργο Σοπρίντεζη στη Σύρο, όπου διεξάγει ένα. Είναι πάγκο, το νησί του. Μπράβο. Ναι. Και κάνει ένα φανταστικό 3x3 τουρνουά που καλεί σπουδαίου αθλητέ από όλο τον κόσμο κτλ. Ο Γιώργο λοιπόν είχε την ιδέα να με καλέσουν για να με βραβεύσουν και να πάρω μέρο. Ήμουνα η μόνη γυναίκα εκείνη τη χρονιά σε όλη την ε, διοργάνωση. Οπότε είχε διάφορου αθλητέ στο γήπεδο, οι οποίοι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν φυσικά ποια είμαι. Και την ώρα που έχουμε βγει οι αθλητέ στο γήπεδο για να κάνουμε ζέσταμα, φοράμε όλοι δηλαδή τα, αθλητικ τα αθλητικά μα ρούχα, παπούτσια κτλ., ε, βγαίνει και ένα από του αθλητέ που βγήκε στο γήπεδο. Εντάξει, οι Έλληνε με ξέρανε. Ε. Ναι. Ε, Ένα από του αθλητέ που βγήκε στο γήπεδο ήταν ο Μπογκδαν Bogdan ναι. Μπογκδάνοβιτ. Ο, ο γνωστό σέρβο που είναι στο MBA αυτή τη στιγμή. Ε, όπου την ώρα που βγαίνει, έχω πάρει την μπάλα και του δίνω πάσε. Σουτάρι, του δίνω πάσε, σουτάρι, του δίνω πάσε. Πιθανό να θεώρησε ότι είμαι το παιδί για τι μπάλε. Ha, <laughs> okay. οκ. Και κάποια στιγμή βγαίνω να σουτάρω. Ναι. Και, όπως περ... και σηκώνω την μπάλα για να εκτελέσω. Mm -hmm. Και την ώρα που περνάει από δίπλα μου και βλέπει ότι σηκώνω την μπάλα για να εκτελέσω, γυρίζει και μου λέει, Εσύ σουτάρι σαν και μένα. Ναι. Και του λέω, σε παρακολουθώ χρόνια. <laughs> ε, μετά έμαθε. Ναι. Και το θυμάται μάλλον από τότε. Εντάξει, μετά κάναμε... Αστευόμασταν. Ναι. Τι είναι το χειρότερο στο μπάσκετ. Το χειρότερο. Ναι. Τι είναι το κακό του μπάσκετ. Αν υποθέσουμε ότι έχει ένα κακό. Κανένα. Απολύτως δεν μπορείς να βρεις τέτοια... Βέβαια. Ε, εί, είσαι δηλαδή τόσο, τόσο ανοιχτή, δεν βρίσκει τίποτα. Το μπάσκετ <Σ>... είναι. Όχι, βέβαια. Είμαι τόσο, το αγαπώ τόσο πολύ και, το, και, έχω τόσο πολλά επιχειρήματα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό. Τι κακό να υπάρχει στο μπάσκετ. Ναι. Οι Έλληνε αθλητέ, ίσω και διεθνώ να σημαίνει αυτό, δεν το ξέρω, ε, ήθιστε να γκρινιάζουν και να λένε η πολιτεία. Πού είναι η πολιτεία, Είμαστε αθλητέ. Έχει κάτι τέτοιο να καταθέσει. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητο άδικη η γκρινιά του, αλλά ίσω επειδή είμαστε ένα εκφραστικό λαό, το εκφράζουν περισσότερο από άλλους αθλητές που βεβαίως στο εξωτερικό έχουν και χορηγίες, έχουν και πολύ μεγαλύτερες ε, διευκολύνσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια, μετά την, την κρίση που, που ξέσπασε, ε, η πολιτεία είχε κόψει όλες τις επιχορηγήσεις απέναντι στους αθλητές και ειδικά στον εραστεχνικό αθλητισμό. Οπότε, επειδή γνωρίζω πάρα πολλούς αθλητές και ξέρω ότι δεν έχουν βοήθεια, Καταλαβαίνω και για ποιο λόγο φωνάζουν και βοήθεια δεν είναι μόνο να δώσει χρήματα σε έναν αθλητή και να το συλλέξει οικονομικά για να μην κάνει τίποτα άλλο. Βοήθεια είναι να υπάρχουν οι σωστέ εγκαταστάσει. Mm -hmm. ε, να μπορέσει δηλαδή να, να πρωταγωνιστεί. Γιατί έχουμε πάρα πολλού αθλητέ που πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτα... ναι. επίπεδο. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει ε, ένα δίκιο στο λόγο για τον οποίο φωνάζουν όλοι. Ναι. Αλλά εντάξει, η χώρα μα έχει περάσει πολλά. Ναι. Ήσουν επαγγελματία και έπαιξε παντού. Αυτό για να κάνουμε μία σύγκριση με το αντρικό μπάσκετ. Σημαίνει ότι έζησε άνετα από τι απολαυέ σου από τον αθλητισμό. Ναι, σημαίνει ότι δεν έχω 20 εκατομμύρια στην άκρη. Okay. Ούτε ότι δεν πρέπει να αρχίσω <laughs> να δουλεύω. Αλλά έζησα άνετα, ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό ότι αν ήσουν άντρα. Λέω αυτό ναι, ναι, ναι. που ναι, ναι. σα ενοχλεί πάρα πολύ. Θα υπήρχε μία μεγάλη ανισότητα στι απολαυέ. Ναι, αν ήμουν άντρα και ήμουν ο ναι. αντίστοιχο όμω. Ναι. Μάλτσι. Λύσει... Θα είχα 10 εκατομμύρια στην άκρη σίγουρα. Ωραία, νομίζω ότι το είπες πάρα πολύ περιγραφικά, δεν υπάρχει καμία απορία. Ε, σε έχουν πλησιάσει ποτέ από κόμματα, γιατί πάντα οι αθλητές όταν βρίσκονται σε μια φάση που τελειώνουν ε, τον αθλητισμό, έχουν και αυτές τις κρούσεις. Έλα μπε στην πολιτική. Χαμογελάς λίγο πορεινή πονηρά. ναι. ναι, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Ναι. Είναι καλή πολιτική οι μπασκετμπολίστες. Έχετε αρκετούς. Ποιους. Ε, φασούλα εγώ τώρα μπορώ να σκεφτώ. Ο Νίκος Παπάς ε, με το ΣΥΡΙΖΑ, ο μπασχετβολίστας ο Νίκος Παπάς ε, τώρα στις ευρωεκλογέ υπάρχει. Ένα... Ναι, δύο, γι' αυτό επειδή είσαι πολλούς μια σχέση. Δεν ξέρω αν είναι καλή, ο κόσμος θα το κρίνει. Η πορεία του, στο έργο του. Κικίλιας, καλή, ξεχάσαμε. Α, ναι, ναι, ναι. σωστά, αγαπητός, ναι. αγαπητός. Ναι. Ποιος παίζει, παίζει καλό μπάσκετ ο Κικίλιας. Ε, Ναι. Τώρα δεν παίζει. Okay. Είσαι, είσαι καλύτερη από το Κικίλια, δηλαδή. Θα τον προκαλέσω σε ένα μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ αμέ. να το πω. με μπασκέτ εδώ στην Ελλάδα. Ε, άρα λε ότι μπορούν να είναι. Ε, είπα, θα το κρίνει ο κόσμο. Θα το κρίνει ο κόσμο. Είναι οι μπασκετιμπολίστε οι έξυπνοι αθλητέ. Γιατί το λέω αυτό. Κανεί δεν είναι χαζός αλλά έχουμε συνηθίσει οι ε, ποδοσφαιριστές, να είναι πιο απλά παιδιά. Να μιλάνε πιο απλά. Οι μπασκευολίστε είναι λίγο, ίσω και λόγω του παιχνιδιού τη τακτική, οι πιο σκεπτόμενοι, οι πιο πονηροί αθλητέ στα ομαδικά αθλήματα. Εντάξει, τώρα εγώ θα τιμήσω το άθλημά μου. Και θα πεις θα ότι είναι πάλι το καλύτερο. Ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί ιδιαίτερη ευφυα. Ναι. Ε, δεν θα σου πω αν οι μπασκευολίστε είναι πιο έξυπνοι από άλλου αθλητέ. Δεν ναι. Ναι. μπορώ να το πω εγώ Πιο εγκεφαλικοί, εγώ θα έλεγα. Ε, εσύ μπορεί να πει ότι θέλει. Ναι, εγώ θα έλεγα πως. ότι σίγουρα. Διακρίνω ένα επίπεδο διαφορετικό στους μπάσκετμπολίστες όταν ναι. μιλάνε, έχουν διαφορετικό λόγο. Ναι. Ε, τώρα αν είναι έξυπνοι μια όχι, πάλι δεν θα το κρίνω εγώ. Okay. Ε, το μπάσκετ σήμαινε για σένα θυσίες. Υπήρχαν φορές που ήθελες να βγεις ε, ή να ξενυχτήσεις ή δεν ξέρω τι άλλο και δεν μπορούσες να το κάνεις επειδή ήσουν επαγγελματίας αθλήτρια. Ξεκάθαρα ναι, αλλά αυτό για μένα δεν ήταν θυσία. Όμως, σίγουρα υπήρξαν... Ε, θυσίες που έπρεπε να... να... κάνω. Ναι. Όταν τελειώνει κάποιο την καριέρα του, την κλείνει. Λε, ωραία, και τώρα θα φάω και αυτή την τούρτα που δεν είχα φάει. Θα πάω να ξενυχτήσω και μέχρι τι 6 ώρα το πρωί, γιατί τόσο καιρό, άμα πια με είχαν πρίξει, α πούμε. Έπρεπε να ζω με πειθαρχία. Υπάρχει αυτό. Ναι, το λε, αλλά εν τέλει δεν το κάνει. Ή το κάνει, αλλά όχι στο βαθμό που νόμιζε ότι θα το κάνει. Mm -hmm. ε, σίγουρα. Ε, κάνει πράγματα που δεν έκανε πριν, Σίγουρα έφυγα κάποιε διακοπέ Σαββατοκύριακα, δεν είχα ποτέ Σαββατοκύριακο. Ε, έζησα στην Ελλάδα κάποιε αργίες, δεν ήξερα ποτέ την αργία. Τι κάνει ο κόσμο στι αργίε. Ναι. Εμεί είχαμε προπόνηση πάντα. Ε, κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα από ό,τι έκανα, αλλά δεν μπορώ να ξεφύγω και πολύ. Δηλαδή, προφανώ θα ό,τι ώρα θέλω μέσα στη μέρα, κάτι που επίση δεν είχα. Ναι. Ε, θα βγω Όποτε είναι μια καλή ευκαιρία για να βγω, αλλά δεν θα, το, δεν θα γίνει η συνήθειά μου αυτή. Ναι. Ε, Αντι το κούμπο. Είναι ένα κεφάλαιο για όλου του Έλληνε και νομίζω και για σένα είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή σου. Θε να μα μιλήσει λίγο γι' αυτό. Ναι, καταρχά να πω για αυτή την οικογένεια: να πω ότι του θαυμάζω ναι. ε, πολύ και ότι έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι head coach στην Ακαδημία Αντε που βγαίνει από το ΑΤΕΤΟ, που είναι το, ναι. το πρώτο συστατικό του όνοματό τη και το Μπρο που έχουν και μία ε, καμπάνια που λέει ότι όλοι μας αδέρφια. Ε, πρόκειται για μία ιδιαίτερη ακαδημία, μία ακαδημία θα έλεγα πρότυπο, δεν είναι αγωνιστική, mm -hmm. ε, χρησιμοποιούμε όμως το μπάσκετ για να εντάξουμε τα παιδιά στην κοινωνία, για να δημιουργήσουμε φιλίες, για να δώσουμε κοινωνικές δεξιότητε για να, ε, να πάρουν αυτά τα παιδιά ό,τι καλύτερο μπορούν και mm -hmm. είναι βασισμένο το όλο σενάριο πάνω στη ζωή τους. Ναι. Το μυστικό των Αντετοκούμπο, επειδή είπες ότι είναι μια φοβερή οικογένεια, ε, ε πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με τους οικογενειακούς τους δεσμούς και με τον τρόπο που μεγάλωσαν, γιατί όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το μυστικό των Αντετοκούμπο. Πώς τα αδέρφια στα σεπόλια που δεν είχαν τίποτα, ε, κατάφεραν να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Ποιο πιστεύει, πού έχει ανοιχνεύσει αυτό το μυστηριώδες υλικό. Ε, εγώ παρατηρώντας το Γιάννη κυρίως που έχει αγγίξει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος πλέον ε, βρίσκω στα μάτια του μία φωτιά την οποία βρίσκει σε πολύ λίγους ανθρώπους στον κόσμο. Ναι. Και πάμε και, και σε άλλες μορφές ηγετικέ. δεν είναι απαραίτητα να μείνουμε σαν αθλητισμό. Έχει λοιπόν κάτι το πολύ ιδιαίτερο. το βλέπει στα μάτια του, τα λέει θα κάνω αυτό, θα κάνει αυτό, δεν είναι... Τυχαίο. Αλλά δεν είναι star quality, είναι αποφασιστικότητα. Είναι πολλά. Έχει, έχει, όλα τα, έχει όλο το ταλέντο που απαιτείται, έχει όλα τα προσόντα που απαιτείται. Είναι λαμπρό παιδί πολύ. Νομίζω ότι αυτό που έχει που είναι πολύ μοναδικό είναι. Ε, δεν ξέρω, είναι ακούραστο. Είναι, έχει στόχο. Δεν θα φύγει από το στόχο του. Και σίγουρα ένα συστατικό πάρα πολύ σημαντικό που του έχει φτάσει όλου εκεί που του έχει φτάσει είναι το πόσο δεμένοι είναι. Mm -hmm. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι το οποίο αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Ναι. Υπάρχουν τέτοιε ε, οικογένειες στην Ελλάδα που έχουν αυτό το δέσιμο, αυτή την ε, διαπαιδαγώγηση που έχει να κάνει με στόχο, με το μπορεί. ή λίγο επειδή έχουμε τα προβλήματά μας λιμένα, πολλέ φορέ μεγαλώνουμε με τα παιδιά μας λίγο πιο κακομαθημένα, είμαστε και οι ίδιοι λίγο χαλαροί. Υπάρχουν και τα δύο, αλλά σίγουρα για να απαντήσω στην ερώτησή σου, υπάρχουν οι οικογένειε αυτέ. Είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Το μπορεί να κάνει ό,τι θε να κάνει τέλο πάντων. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το συστατικό αυτή τη οικογένεια. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι το συστατικό αυτή τη οικογένεια είναι το μαζί. Ναι. Σε όλα μαζί. Και αυτό έχει να κάνει και με το πόσο υποστηρικτικό είναι το περιβάλλον σου, το πόσο δεν νιώθει μόνο, το πόσο έχει έναν σκοπό για τον οποίο πολεμά που είναι πολλέ φορέ πάνω από σένα, ναι. δεν μόνο για σένα. Μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε ε, παιδιά που, αν όχι πρωταθλητές, είναι αυτό που λέμε νικητέ στη ζωή. Είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό, σημείο αυτό για να κλείσουμε. Ε, τι θες να ευχηθεί στο ελληνικό μπάσκετ. Ε, γενικά ή είσαι... στο... γυναικείο. Στο γυναικείο. Να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί και να κατακτήσει τη θέση που πραγματικά του αξίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μεγάλη χαρά που σε είχαμε Εγώ ευχαριστώ. εδώ. Ευχαριστώ. Και είσαι πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα και έτσι ευχάριστο άνθρωπο με ωραία αύρα να σε έχουμε στο... Στο... στην πράσινη πολυθρόνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.